Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι η Αριστοτρίτη, κάτσε να βρω την ημερομηνία. Είναι 10 Αυγούστου 2021 και έχουμε ένα θεματάκι πολύ πρακτικό και πολύ επίκαιρο. Λοιπόν, θέλουμε, Αριστονίκη μου, να μας δώσεις συμβουλές για το πώς μπορούμε να ανατρέψουμε μια αρνητική μέρα από το πρωί. Πώς λένε, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε μια κακή μέρα από το πρωί. Να πω πιο συγκεκριμένα, κάποιες φορές ξυπνούμε το πρωί και είμαστε κομμένοι, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή είμαστε κουρασμένοι. Έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε βιώσει όνειρα ανάστατα το βράδυ, εφιάλτες. Και κάποιες φορές ξυπνάμε το πρωί και έχουμε μια κακή διάθεση. Ίσως και λόγω της ζέστης, ίσως λόγω κάποιων θεμάτων που μας απασχολούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το μυαλό μας τα επεξεργάζεται. Πώς μπορώ εγώ, άμα ξυπνήσω σήμερα το πρωί και δεν έχω καλή διάθεση, μπορώ να το ανατρέψω και να μην πάει όλη μέρα μου στραβά? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αν δεν ελοχεύει από κάτω κάποια διαταραχή διάθεσης ή δεν έχει, ας το πούμε, έρθει στη ζωή μας κάποιον αναπάντεχο γεγονός δύσκολο ή κάποια είδηση που μας έχει στεναχωρήσει κτλ. Που είναι φυσιολογικό συνέστημα, δηλαδή να αισθανόμαστε αυτόν το σφίξιμο, αυτόν το ζόρισμα το ψυχολογικό, και είναι ίσως μετάπτωση διάθεσης ή ένας κακός ύπνος ή μια κακή προηγούμενη μέρα, ένα κακό προηγούμενο συμβάν, το οποίο το πήραμε μαζί μας κατά τη διάρκεια του ύπνου, ανεπεξέργαστο και μας ακολούθησε και την επόμενη μέρα κτλ. Τότε ίσως θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάποιες έτσι επιδερμικές, επιφανειακές ασκήσεις, οι οποίες, όπως θα το τονίσω, δεν είναι θεραπευτικού στυλ, είναι απλά πρώτες ψυχολογικές έτσι ανάσες, βοήθειες, χωρίς ωστόσο να αποτελούν θεραπευτικό, να έχουν θεραπευτική... Για να παραφράσω αυτά που λέτε, η Αριστονίκη μας λέει ότι αν πάσχουμε από αδιάγνωστη κατάθλιψη, τότε θα ξυπνάμε κάθε πρωί με κακή διάθεση και ό,τι και να κάνουμε δεν θα μπορούμε να την αλλάξουμε, εκτός και αν διαγνωστούμε και πάρουμε την κατάλληλη θεραπεία για την κατάθλιψη. Ή αν περνάμε μία περίοδο πένθους, είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε το πρωί και να μην έχουμε καλή διάθεση και το πένθος πρέπει να κάνει τον κύκλο του. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον κύκλο του πένθους, τα 5 στάδια του πένθους και πότε παρέρχονται με φυσικό τρόπο, γιατί για πολλούς ανθρώπους το πένθος λειτουργεί φυσικά και ειδικά όταν αφήνουν τον εαυτό τους να βιώσει όλα τα στάδια, έρχεται κάποια στιγμή που τελειώνει το πένθος, και έχουμε μιλήσει και για το πότε ένας άνθρωπος που πενθεί μπορεί να φτάσει στην κλινική κατάθλιψη. Άρα μας λες ότι δεν υπάρχει κλινική εικόνα και όταν δεν περνάμε κάτι δύσκολο για το οποίο πενθούμε, αν ξυπνήσουμε το πρωί και δεν έχουμε καλή διάθεση, που συμβαίνει αυτό και έχει να κάνει και με τον καιρό, έχει να κάνει και με τις ιδιάζουσες συνθήκες του κάθε προσώπου και τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο άμεσο παρελθόν και τα προβλήματα τα οποία ίσως είναι δυσεπίλητα και ανεπίλητα, τότε θα μας δώσεις μερικές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις, που δεν αποτελούν θεραπεία, δεν αποτελούν ψυχοθεραπεία, είναι κάποιοι πρακτικοί τρόποι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Φτιάξε μας, Αριστονίκη, φτιάξε μας. Λοιπόν, να σας φτιάξω. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό που είπαμε, ακριβώς γιατί θα μας βοηθήσει στο να... όταν γνωρίζουμε κάτι, γενικά είναι σαν να διανύουμε ήδη τον μισό δρόμο προς την επίλυσή του. Δηλαδή το να γνωρίζουμε... Κάτι ακούγεται, κουμπάρα μου, κάτι ακούγεται. Ενεργοποίησα τον υπολογιστή μου και μάλλον είχε κάτι ανοιχτό. Δώστε μου ένα λεπτό. Απενεργοποίησε τον υπολογιστή σου τη μέρα μου να μας χαλάσει την ημέρα μας από το πρωί. Ακούμε σε και πριν. Λοιπόν, ήταν κάτι ασκήσεις χαλάρωσης που είχα βάλει και έχουν διαφήμιση και είναι κάτι που το σχολιάζουν πάρα πολλοί χρήστες στο YouTube, ότι δεν γίνεται να μας βάζετε ασκήσεις χαλάρωσης και πριν, στο ενδιάμεσο, όσα χαλαρώνει ο άλλος. Α, να αρχίσει να παίρνει διαφήμιση στο κανάλι σου? Όχι, δεν είναι στο κανάλι μου. Είναι ασκήσεις χαλάρωσης, όχι ασκήσεις, μουσική, χαλαρωτική μουσική. Α, είναι από άλλο κανάλι. Και τότε θα πω σε αυτούς τους φίλους ότι
μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, να πληκτρολογήσουν downloading YouTube video to MP3 music και να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους αυτή τη χαλαρωτική μουσική χωρίς τις διαφημίσεις και να μπορέσουν να ακούν αυτή τη μουσική χωρίς διαφημίσεις. Αυτό επίσης ισχύει και για τα δικά μας τα βίντεο. Όποιος δεν θέλει να ακούει τις διαφημίσεις, που δικαιούται ο άνθρωπος να μην θέλει, μπορεί να κατεβάζει μόνο το ηχητικό στον υπολογιστή του και ή στο κινητό του ή στο τάπλετ του και να το ακούει χωρίς τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Λοιπόν, λες τώρα εναντίον μου, αλλά τέλος πάντων, συνέχεια. Ξυπνάμε λοιπόν το πρωί και έχουμε μια βαριά δυστυχική διάθεση και χρειάζεται να κάνουμε κάποια πράγματα για να αποδεσμευτούμε από αυτήν τη δυσκολία. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενδεχομένως να ακούσουμε έτσι χαλαρωτική μουσική. Μπορούμε να τη βρούμε στο YouTube και να κάνουμε μια άσκηση χαλάρωσης. Αν πηγαίνουμε σε ψυχολόγο να του ζητήσουμε με τη φωνή του να μας κάνει άσκηση χαλάρωσης ηχογραφημένη. Θέλω να πω ότι οι θεραπευόμενοι της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου έχουν κάποια προνόμια που δεν έχουμε εμείς οι υπόλοιποι, όπως να τους φτιάχνει κάποια ηχητικά, χαλαρωτικά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μου στέλνει μερικές φορές και τα ακούω και χαλαρώνω, που είναι έτσι πολύ βοηθητικά στο να μαζέψουμε τις σκέψεις μας και το συναίσθημα μας σε ένα χώρο έτσι, πώς να το πω, δημιουργικό, θεραπευτικό, ηρεμιστικό. Και τι ωραία φωνή για αποκοίμηση, κυρία. Ναι, η φωνή του θεραπευτή, γενικά τώρα όταν υπάρχει θεραπευτική σχέση, βοηθάει πάρα πολύ στο να αισθανθεί το άτομο αυτόν ότι τον έχει σκεφτεί ο θεραπευτής του και έχει προνοήσει για αυτήν την κακή διάθεση που μπορεί να έχει και του έχει στείλει έτσι ένα δωράκι για να αισθανθεί καλύτερα. Η στάση του σώματος μας είναι επίσης πολύ σημαντική όταν θα ξυπνήσουμε, να περιποιηθούμε έτσι λίγο τον εαυτό μας, να φορέσουμε κάτι που μας ανεβάζει τη διάθεση, να φτιαχτούμε έτσι λίγο, να δώσουμε φροντίδα στο σώμα μας για να αλλάξει η διάθεση μας. Η στάση του σώματος μας θα πρέπει να είναι να μην καμπουριάζουμε, έτσι, να μην καμπουριάζουμε, να είμαστε έτσι περήφανοι, να σταθούμε περήφανα, γιατί αυτό εξηγείται με βάση τη φυσιολογία του σώματος, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σκυφτός δίνει το μήνυμα στον εγκέφαλο του ότι έχει άγχος, δεν είναι καλά, οπότε αντιδρά ψυχοσωματικά και ως έτσι, οπότε είναι καλά και για τη στάση του σώματος μας. You fake it until you make it. Until ναι, you με τη στάση του σώματος μας να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας. Το προσποιείσαι ότι είσαι καλά με τη σωματική σου στάση μέχρι να τα καταφέρεις να είσαι ναι, καλά. Ναι, 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 ναι. Άρα, βάζουμε χαλαρωτική μουσική. Αν έχουμε ηχητικά, ακούμε τα ηχητικά του ψυχολόγου μας. Άμα δεν έχουμε τέτοιο ψυχολόγο, μπορούμε να ακούσουμε και κανένα βιντεάκι από το κανάλι μας, άμα θέλουμε, ναι. Ξέρεις, είναι πολύ, μπορούμε να κάποιο... πολύ χρήσιμη, πολύ χρήσιμη η θετική πλήση εγκεφάλου, στην οποία υποβάλλουμε τον εαυτό μας, είτε μέσω της ακρόασης ψυχοφέλιμων και πνευματικών ακουσμάτων, είτε μέσω του διαβάσματος. Πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί και έχουν έτσι ως ένα πολύ υγιεινό τελετουργικό, πέραν του να φτιάξουν τον καφέ τους και να περιποιηθούν, να πλύνουν το πρόσωπό τους, να πάνε στην τουαλέτα κλπ. Έχουν έτσι ένα πολύ χρήσιμο υγιεινό τελετουργικό, να διαβάζουν έστω μια-δυο σελίδες από ένα ψυχοφέλιμο βιβλίο που έχουν στο πλάι τους, το οποίο να τους βοηθάει να μπαίνουν σε ένα ρυθμό καλό, θετικό, αισιόδοξο. Άρα αυτό το βίντεο σήμερα μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία θετική ψυχολογία. Μπορεί. Είναι συμβουλές προς ταλαιπωρημένες ψυχές, οι οποίες ίσως να τους βοηθήσει αυτό να πάρουν μια πρώτη επιδερμική έτσι, ένεση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή θα διαρκέσει για πάντα. Είπαμε ότι ό,τι υπάρχει εκεί μέσα, χωμένος, το σκοτάδι μας, το δικό μας σκοτάδι, το ψυχολογικό, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
αν υπάρχουν δηλαδή ενοχές, τραύματα, ποθημένα και διάφορα άλλα ψυχολογικές δυσκολίες, τις οποίες δεν τις φέραμε στην επιφάνεια και δεν τις αντιμετωπίσαμε, θα βγουν και θα βγαίνουν ανύποπτα, δεν μας ενημερώνουν, δεν μας παίρνουν τηλέφωνο και δεν μας προειδοποιούν ότι θα έρθουν εκείνη τη μέρα για επίσκεψη. Έρχονται απρόσκλητοι επισκέπτες, εισβάλλουν στο μυαλό μας και μας ταλαιπωρούν, ακριβώς γιατί δεν τους κάναμε τη χάρη να ανοίξουμε την πόρτα του μπαούλου, του σκοτεινού που έχουμε και να τα βγάλουμε έξω βόρτα να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε όσοι και όσοι... Κάναμε στον εαυτό μας τη χάρη. Γιατί στον εαυτό μας να αντιμετωπίζουν τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Στον εαυτό μας την κάνουμε αυτή τη χάρη. Ακριβώς. Πάντα στον εαυτό μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό σήμερα. Άρα, εκτός από την ορθοστατική στάση σώματος, δηλαδή να νιώθουμε περήφανοι, να πάρουμε μια περήφανη έτσι, στάση, τις ασκήσεις χαλάρωσης οι οποίες έχουμε, υπάρχουν διάφορες ασκήσεις μέσα από βιβλία που μπορούμε να κάνουμε ή την ανάγνωση. Έχεις και εσύ ένα τέτοιο βιβλίο, το καινούριο σου το βιβλίο, όπως το λέμε. Ανακαλύπτοντας εμένα. Ανακαλύπτοντας εμένα ένα βιβλίο με ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις. Ναι. Οι οποίες μπορούμε να κάνουμε έτσι για να υπάρχει ειδική κατηγορία ασκήσεων θεματική, η οποία έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση, έχει να κάνει με την ενδυνάμωση και με την ψυχική ενθεκτικότητα, με τη διαχείριση αρνητικών σκέψεων, με τη χαλάρωση. Έχει ειδικές ασκήσεις για τη χαλάρωση που μπορούμε να βρούμε εκεί υλικό να το εκείνη τη στιγμή να κάνουμε. Έχει το ηλεκτρονικό. Όχι, δεν έχει δυστυχώς. Είναι ασκήσεις οι οποίες πρέπει κανείς να γράφει. Λοιπόν, ακόμη πολύ ωραίο είναι να κάνουμε κάτι σε άσκηση. Μπορούμε να πάμε με μια ωραία πόρτα. Σωματική άσκηση, φυσική άσκηση. Σωματική άσκηση. Να κάνουμε ένα jogging, να κάνουμε περπάτημα, γρήγορο περπάτημα. Κάνετε και jogging, κυρία μου, εσείς? Όχι, δεν κάνω jogging, αλλά κάνω πολύ περπάτημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γρήγορο αθλητικό περπάτημα. Ναι, γρήγορο περπάτημα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά μέσα επίσης, ναι, μία βόρτα στη φύση, είτε στη θάλασσα τώρα που είναι καλοκαίρι, όσοι έχουν κοντά τους θάλασσες, είτε στο βουνό, είτε σε έναν όμορφο πάρκο, όσοι ζουν σε κέντρα πόλης που έχουν όμορφα πάρκα, νομίζω όλες οι πρωτεύουσες έχουν έστω έναν εθνικό πάρκο το οποίο είναι μέσα στην πόλη, ή κοντά τουλάχιστον, που μπορεί κανείς να πάει εύκολα εκεί. Ένας περίβατος στη φύση πάντα μας βοηθάει. Γενικά η εναλλαγή παραστάσεων, η αλλαγή παραστάσεων, δηλαδή να σηκωθείς το πρωί και δεν νιώθεις καλά, το να καθίσεις μέσα στο κρεβάτι, να κολοτσάσεις που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, να καθίσεις μέσα στο κρεβάτι σου και να μιζεριάσεις, σήκωσε τον εαυτό σου πάνω, ντύσε τον πόντι στον έναν καφέ και βγάλ τον έξω. Να αλλάξει παράσταση, να πάει έξω στη φύση, να πάει να κάνει μια δουλειά, να βγει από αυτό το. Σπρώχνουμε τον εαυτό μας να πάρει μπρος. Και κάνουμε κάτι που μας βοηθάει, όπως το να φτιάξουμε το αγαπημένο μας πρωινό ή να φάμε κάτι που μας αρέσει ακόμη και αν είναι απαγορευμένο. Ναι, τον κακομαθαίνουμε λίγο εκείνο το πρωινό που ξύπνησε. Ας κακομαθαίνετε, κύριε Πρέσβη. Ναι, γενικά κάνουμε κάτι το οποίο θα μας αλλάξει τη διάθεση. Μπορούμε να φορέσουμε κάτι με το αγαπημένο μας χρώμα, ή να πάρουμε τηλέφωνο έναν καλό φίλο, μια καλή φίλη. Ή να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, το μακιγιάζ μας. Έχει κόσμο που όταν περιποιείται την εξωτερική του εμφάνιση, και άντρες και γυναίκες, ενώ να παρακουρευτούμε, να αλλάξουμε χρώμα στα μαλλιά μας, καλή ώρα, να κάνουμε αλλαγές οι οποίες θα μας δώσουν μια ανεσούλα καλής διάθεσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέσα στη μέρα μόνο ή κάποιες ώρες. Έτσι, για να μην λέμε ότι αυτές είναι. Να μην δίνουμε το λάθος μήνυμα στο. Ναι, όχι. Το έχεις ξεκαθαρίσει ότι αν έχουμε θέματα κλινικά, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βοήθεια από ειδικό. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ή μπορούμε να προγραμματίσουμε τις επόμενες μέρες κάτι. Ας πούμε, αν είναι καλοκαίρι, μπορούμε να πούμε θα πάω μια εκδρομή το Σάββατο εκεί. Ή σήμερα που δεν έχω καλή διάθεση, θα κλείσω τα εισιτήρια μου που θα πάω, ξέρω εγώ, το τέλος του μήνα εκεί. Το ότι προγραμματίζουμε κάτι και βάζουμε μέσα στο πρόγραμμα μας κάτι που το περιμένουμε, μας δίνει ανάσες για να αντέξουμε κάτι δύσκολο που μας συμβαίνει στο εδώ και τώρα.
Αυτές λοιπόν είναι κάποιες έτσι πολύ λίγες ασκησούλες οι οποίες μπορεί να κάνει κάποιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα ευχαριστώ. Θα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά.